Πήγαμε στην Κρήτη, θα πάμε τώρα στον Εύρο. Θα ανέβουμε πάνω, στον Εύρο, στα σύνορα. Εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Αϊτίδη, χειμερινός κολυμβητής. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα. Κολυμβητές εκεί, θαραλέοι, τρεις έπεσαν στον ποταμό, στις Καστανιές εκεί στον Εύρο, προκειμένου να πιάσουν τον Σταυρό. Όπως και στη Γάβδο σήμερα, με την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιήσουμε και αμέσως μετά και σύνδεση με το Καστελόριζο. Έτσι και στον Εύρο είναι συμβολική αυτή η κίνηση των κολυμβητών να πέσουν και να πιάσουν τον Σταυρό. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Αϊτίδη, να τον καλησπερίσω από Κρήτη. Χρόνια πολλά. Εδώ είμαστε, Στέφανε. Επιχειρεί τώρα ο Στέφανος, ξέρετε, είμαστε τώρα και ζωντανή εκπομπή. Στέφανε, καλησπέρα, με ακούς? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από την Οριστιάδα. Εδώ γεια είμαστε. Σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Βέβαια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πιάσατε εκεί το Σταυρό, σωστά, τρεις πέσατε. Ναι. Πέσαμε τρεις, ναι, φέτος πέσαμε τρεις. Ναι. Τον έπιασα εγώ. Ναι. Εντάξει, πρώτη φορά. Αυτά, εμείς συνήθως κάθε χρόνο το 17 βουτάμε στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Φέτος και λόγω κορονοϊού και τα λοιπά, τα παιδιά όμως πήγανε στο Καστελόριζο, που είμαστε τα παιδιά μια ομάδα. Σωστά, έχουμε σύνδεση αμέσως μετά από σένα. Θα πάμε εκεί στο Καστελόριζο να συνομιλήσουμε με τον Βασίλη, τον Δημήτρη και τον Βασίλη, βέβαια, να μας τα πούν καλύτερα. Για πες μας λίγο. Ναι, ναι, κρύα τα νερά του ποταμού. Στη... Σωστά. Είναι κρύα σε σχέση με τη θάλασσα. Ναι. Εντάξει, εμείς το έχουμε συνηθίσει, δεν έχουμε τέτοια θέματα δηλαδή στο κρύο. Συνιστώ εγώ βασικά, ας πούμε, και τους πιο νέους να τολμήσουν να κατά κάποιο τρόπο να μας ακολουθήσουν, γιατί είναι τα έθιμα, οι παραδόσεις μας και πρέπει να συνεχιστεί όλο αυτό. Υπάρχει θέληση εκεί από τη νέα γενιά της Ορεστιάδας να συμμετέχουν σε αυτό το έθιμα από τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά? Τα τελευταία χρόνια και με τον Δημήτρη βασικά του Παναγιωτούδη, ναι, τον έχουμε ακολουθήσει και μετέπειτα ακολουθούν και άλλα νέα παιδιά. Δεν είναι ότι είμαστε μόνο εμείς. Κάθε χρόνο έρχεται κι άλλος κόσμος συνέχεια. Δεν είμαστε μόνο εμείς, ας πούμε. Μάλιστα, πόση δύναμη τώρα σου δίνει αυτή η επιτυχία, αυτή η ευλογία, σύμφωνα με πολλούς? Τώρα, τι να σε πω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το νιώθεις για να το κάνεις. Άμα δεν το νιώθεις μέσα από την καρδιά σου, δεν μπορείς να το... Θα ξαναβουτήξεις τον χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Τώρα, λόγω έτσι... του κορονοϊού βασικά, δεν μπορέσαμε να πάμε ούτε Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, φέτος και πέρσι. Αλλά κάθε χρόνο βουτάμε, δεν είναι... Οπότε στόχος του χρόνου επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά και τα παιδιά που πήγαν στο Καστελόριζο φέτος ήταν μια μεγάλη πράξη, γιατί εμείς εδώ πάνω στον Εύρο και το Καστελόριζο η μία άκρη στην άλλη. Ενώσαμε κατά κάποιο τρόπο... Και για συμβολικούς λόγους, βέβαια, βέβαια. Και για συμβολικούς λόγους, βέβαια, ναι. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω, εντάξει. Δεν πειράζει. Του χρόνου. Το πιάσουμε εδώ το Σταυρό. Λοιπόν, εντωμεταξύ, αυτή τη στιγμή, Στέφανε, βλέπουμε εκεί τους φίλους σου, τον Βασίλη, τον Δημήτρη και τον Βασίλη, βέβαια. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε. Οι ακρίτες της Ορεστιάδας βρέθηκαν στο Καστελόριζο προκειμένου να βουτήξουν και να πιάσουν το Σταυρό. Συμβολική κίνηση, αυτό μας είπες και εσύ, Στέφανε. Αυτός είναι ο στόχος, ναι, να ενώσετε έτσι, τις δύο άκρες της Ελλάδας. Ναι. Δεν είναι το βλέπουμε σαν κάποιο άθλημα, κάτι τέτοιο παρόμοιο. Το κάνουμε για την ευλογία, για τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Να συνεχιστεί όλο αυτό το... Λοιπόν, στο πρόγραμμα πρέπει να μπει και η Γάβδος κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή... Εδώ στο λέω, να σου βάλω ιδέα τώρα, να σας βάλω ιδέες. Λοιπόν... Να σας κάνω μια παρένθεση. Εμείς το 19, ναι, το παλαιό ημερολόγιο, είχαμε πάει στην Προύσα, στην Τρίγλια. Ναι. Είχαμε πάει ο Βασίλης, ο Άγγελος και εγώ από εδώ, από Οριστιάδα που είμαστε τα παιδιά. Είχαμε βρεθεί εκεί πέρα, ήμασταν 6 άτομα συνολικά. Με το παλιό το ημερολόγιο. Ναι.
Είμαστε, πάμε όπου μπορούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μας βοηθάει ο Θεός να... Το να σημαντικότερο αποτελείται έμπνευση για τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε, Στέφανε. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.